Χαρακτηρίζεται ως το πολυδιαφημισμένο στολίδι του Ρεθύμνου, το οποίο μάλιστα κάθε χρόνο επιφέρει σημαντικά έσοδα στο Δημοτικό Ταμείο. Τα τελευταία πολλά χρόνια όμως δεν έχει γίνει καμία μεγάλη παρέμβαση για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των κτισμάτων που βρίσκονται εσωτερικά και εξωτερικά του. Ο λόγος για το ιστορικό βερετσιάνικο φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο, όπου η προστασία και η ανάδειξή του επανήλθε τελευταία στο προσκήνιο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν στη Φορτέτζα που επιδιώκουμε είναι η αναστήλωση των μνημείων. Είτε αυτά είναι τα κτίρια, είτε έχει να κάνει με τα τυχεία, τον περιβάλλον χώρο, αλλά και το κτίριο που ξέρουμε που είναι έξω από τα τείχη, που είναι το κτίριο των φυλακών. Μεταξύ άλλων, τα τείχη του φρουρίου παρουσιάζουν πυκνή βλάστηση, ενώ ακόμα και μερικοί από τους λίθους του έχουν αποκολληθεί από τη θέση τους. Δήμος και Αρχαιολογία συμφώνησαν ότι θα πρέπει να εκπονηθούν νέες μελέτες για μια συνολική παρέμβαση ανάπλασης και συντήρησης που θα αγγίξει τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου. Τη δημιουργία περιπατητικών ήπιων διαδρομών, μέσα από την οποία ο επισκέπτης θα μπορεί εύκολα να περιηγηθεί, να δει τα αξιοθέατα, ταυτόχρονα να μάθει την ιστορία και σε αυτό πάνω έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικό πλάνο. Ο Αιγυπτιακός Φάρος αποτελεί σήμα κατά τεθέν για το Ρέθυμνο, όμως τα τελευταία χρόνια υποφέρει εξαιτίας των σπηλαιώσεων που τον ταλαιπωρούν. Οι άρχοντες του Ρεθύμνου μπροστά στον κίνδυνο να αρχίσουν τα πελέκια του φάρου να πέφτουν στη θάλασσα, άρχισαν να αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να εντάξουν το έργο της αποκατάστασής του. Σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα μπορέσει να πραγματοποιήσει διαγωνισμούς για το αρχιτεκτονικό κομμάτι, την στατικότητα του φάρου του συγκεκριμένου, αλλά και την ανάδειξή του. Ίσως να χρειαστεί, ας πούμε, σε κάποια σημεία να επιδιορθωθεί αποδομώντας και ξανασυντίθετας πάλι τα συγκεκριμένα πελέκια. Ο Αιγυπτιακός Φάρος του Ενετικού Λιμανιού έχει σημαντική ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτισμική αξία για το Ρέθυμνο και την Κρήτη, αφού αποτελεί σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ρεθύμνου και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Αιγυπτιακός Φάρος του νησιού και ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους στη Μεσόγειο. Η Φορτέτζα, από την άλλη, βάσει προεδρικού διατάγματος, εντάσσεται στην ίδια κατηγορία σπουδαιότητες των μνημείων που είναι ενταγμένο και το Ηρώδιο. Η κατασκευή του φρουρίου αποφασίστηκε το 1571, θεμελιώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1573 και ολοκληρώθηκε στις αρχές περίπου του 1600.